Θα ξεκινήσουμε με την Ιωάννα Μάνδρου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε, Ιωάννα, πώς διαμορφώνονται πλέον τα νέα στοιχεία που προχωρούν την υπόθεση και από ό,τι βλέπουμε την αναλαμβάνει εφέτης ανακριτής, την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ναι, καλημέρα, καλημέρα Άννα. Να ξεκινήσουμε από την δρομολόγηση της διαδικασίας για να αναλάβει εφέτης ανακριτής. Αυτό δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Έχει οριστεί η ολομέλεια του εφετίου της Αθήνας στις 17 του μηνός, που θα επιλέξει τον ανώτερο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος θα αναλάβει τη σκυτάλη των ερευνών από τους δύο ανακριτές, τον κύριο Γεωργουλέα και τον κύριο Παπακώστα, που κάνουν αυτή τη δουλειά αυτή τη στιγμή. Μέχρι τότε, γιατί είναι περίπου 10 μέρες, η έρευνα θα συνεχιστεί από τους ανακριτές, οι οποίοι συνεχίζουν και σήμερα με αμύωτους ρυθμούς νύχτα και μέρα, την εξέταση των μαρτύρων, την εξέταση κατηγορουμένων. Χθες ήδη προφυλακίστηκε ένας ακόμα. Μέχρι τότε η ανάκριση είναι στα χέρια των ανακριτών. Ανοίγει ένας νέος γύρος δικαστικών και εισαγγελικών ερευνών, Ιωάννα, και βέβαια τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως δεν είναι μόνο πολλά, δεν είναι μόνο πλούσια, δεν είναι πλούσιες οι μαρτυρίες, είναι και ανατριχιαστικές από όλα αυτά τα οποία προκύπτουν. Ναι, να ξεκινήσουμε, Άννα, με τις χθεσινές εξελίξεις, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές, καθώς οι ανακριτές ζήτησαν την άρση της βουλευτικής ασυλίας για τρεις ακόμα βουλευτές, τους Ηλιόπουλους, Γερμανή και Μπούκουρα, για το αδίκημα της συγκρότησης και της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους και τα οποία προκύπτουν από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων και όχι μόνο. Συνολικά, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε 9 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα, Ιωάννα. 18 ακριβώς, είναι οι βουλευτές, 9 εμπλέκονται. 9 εμπλέκονται, εκ των οποίων 3 είναι στη φυλακή, Μιχαλολιάκος, Λαγός και Παπάς. 3 είναι έξω με περιοριστικούς όρους, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Μίχος. Και 3 είναι ήδη κατηγορούμενοι, ύποπτοι αυτή τη στιγμή. Την κατηγορία την άδεια θα τη δώσει η Βουλή, οι οποίοι είναι αυτοί που είπαμε, Γερμανής, Ηλιόπουλος και Μπούκουρα. Ιωάννα, σε αυτούς τους 3 γιατί ζητήθηκε άρση της βουλευτικής ασυλίας? Γιατί το κακούργημα αυτό της συγκρότησης και της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης κρίνουν οι ανακριτές ότι δεν είναι πλέον διαρκές. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ζει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Καθώς θεωρείται ότι η σύλληψη Μιχαλολιάκου αποτέλεσε κέριο πλήγμα σε αυτό το σκληρό πυρήνα της Χρυσής Αυγής, η οποία λειτουργούσε, όπως λένε οι ανακριτές, κατά το ναζιστικό πρότυπο που επιβάλλει την αρχή του ηγέτη, δηλαδή την ιεραρχία που φτάνει μέχρι την κορυφή, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος ελέγχει, συντονίζει, γνωρίζει τα πάντα. Κατά το ναζιστικό πρότυπο, άλλωστε αυτή η αρχή του ηγέτη είναι ένα κείμενο που το έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές, όπως έχουν και το πραγματικό καταστατικό της Χρυσής Αυγής, το οποίο είναι ναζιστικού περιεχομένου και ανατριχιαστικού τύπου. Μάλιστα. Και ενδεικτικό είναι, Ιωάννα, ότι και από τις μαρτυρίες και τα στοιχεία των μαρτύρων οι οποίοι βρίσκονται υπό προστασία, προκύπτει ότι στόχος ήταν η κατάλυση της δημοκρατίας, ήταν να μπουν ακόμα και με τάγκ στη Βουλή, να εισβάλλουν με τάγκ, ή ακόμα πιο ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες για εκπαίδευση που γινόταν σε σφαγεία. Ναι, υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες. Άννα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι από τις μαρτυρίες των προστατευόμενων μαρτύρων, που είναι 5 προς το παρόν, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και έκτος, ο οποίος έχει καταθέσει, και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Προκύπτει μία συγκρότηση μίας ομάδας, η οποία διαχωρίζεται πλήρως από τους φανατικούς υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, που είναι πολλοί. Αυτή η ομάδα είναι 300 με 400 άτομα, όπως την περιγράφουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Είναι στρατός, όπως λένε οι ίδιοι. Έχουν στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, για να είναι η ομάδα αυτή ετοιμοπόλεμη. Και σε αυτή την ομάδα, κατά τους μάρτυρες τους προστατευόμενους, ανήκουν οι θέσεις κλειδιά, έχουν και οι βουλευτές αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε προηγουμένως. Υπαρχηγός, για παράδειγμα, φέρεται ο Κασιδιάρης και ο Παναγιώταρος. Σημαντικό ρόλο στη Β' Πειραιά έχει ο Λαγός. Και επίσης ο Χρήστος Παπάς. Έχουν όλοι στρατιωτικούς βαθμούς. Για παράδειγμα, ο Παπάς ονομάζεται, όπως λένε οι μάρτυρες, ταξίαρχος. Αυτή η στρατιωτική εκπαίδευση είναι σκληρή. Είναι εκπαίδευση η οποία γίνεται με πραγματικά όπλα και βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, όπως λένε οι προστατευόμενοι μάρτυρες, υπάρχει ειδική εκπαίδευση που γίνεται με μαχαίρια
και την εκπαίδευση αυτή, σύμφωνα με την μαρτυρία ενός από αυτούς, γίνεται από τον Νίκο Μίχο, βουλευτή της Εύβοιας του κόμματος, ο οποίος είναι κρεοπόλης στο επάγγελμα και ο οποίος εκπαιδεύει τις ομάδες αυτές σε περιοχές της Αττικής. Ο μάρτυρας αναφέρει ενδεικτικά τη Μαλακάσα, για να χρησιμοποιούν με επιτυχία τα μαχαίρια στις επιθέσεις που κάνουν. Θα αναφερθώ σε άλλη κατάσταση που λένε για αυτές τις επιθέσεις. Και η εκπαίδευση γίνεται σε εκπαίδευση εντός εισαγωγικών σε πραγματική κατάσταση. Αναφέρει ο μάρτυρας ότι γίνονται ομαδικές σφαγές άμνοερυφείων σε στάνες της περιοχής της Αττικής, όπου εκπαιδεύονται για να έχουν, για να μάθουν την τεχνική της επιτυχημένης, του επιτυχημένου κοψίματος καροτίδας, σφάζοντας άμνοερυφεία. Σοκαριστικά στοιχεία. Σοκαριστικές μαρτυρίες τουλάχιστον. Σοκαριστικές μαρτυρίες, όπως άλλος μάρτυρας περιγράφει τη διάταξη αυτών των ταγμάτων εφόδου που έχουν υποστεί αυτή τη στρατιωτική, τη σκληρή, τη σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση, αναφέροντας ότι μπροστά στις αυτές τις ομάδες με το στρατιωτικό βηματισμό πηγαίνουν οι κένταυροι, έτσι οι κέρβεροι, συγγνώμη, έτσι ονομάζονται, οι οποίοι φέρουν ασπίδες και ρόπαλα, οι οποίοι έχουν αμυντική διάταξη όπως και στο στρατό. Αυτοί έχουν το ρόλο να περιμένουν την επίθεση του αντιπάλου και μόλις αυτή εκδηλωθεί ανοίγουν τις ασπίδες και υποχωρούν για να βγουν από πίσω, όπως αναφέρει ο μάρτυρας, οι πύργοι, έτσι ονομάζονται μέσα στη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι κρατούν μαχαίρια, αυτοί φέρουν πάντοτε μαχαίρια και οι οποίοι καταφέρουν ακόμα και θανάσιμα πλήγματα στον εχθρό. Είναι μια στρατιωτική οργάνωση η οποία διαχωρίζεται, πρέπει να το τονίσουμε, από τους ίδιους τους μάρτυρες, από τους φανατικούς υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής. Αυτός είναι ο σκληρός πυρήνας ανά την επικράτεια, που έχει πυρήνες σε κάθε περιοχή. Άλλος μάρτυρας αναφέρει για παράδειγμα τι γίνεται στην Κόρινθο, όπου οι πυρήνες είναι συγκεκριμένοι, τα ίδια γίνονται σε όλη την Ελλάδα και οι κατατόπων βουλευτές, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, είναι αυτοί που συντονίζουν αυτό το παραστρατιωτικό μηχανισμό, συντονίζουν τις επιθέσεις, τις οργανώνουν και έχουν την ευθύνη την οποία αναφέρουν στο κεντρικό επίπεδο, ψηλά στην ιεραρχία της οργάνωσης, που κατά τους μάρτυρες είναι ο Κασιδιάρης Παναγιώτρος και πάνω από όλους ο Μιχαλολιάκος. Να αναφέρω από αυτές τις μαρτυρίες κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Ότι όλοι οι μάρτυρες καταθέτουν ότι υπήρξαν αυτόπτες, είδαν με τα ίδια τους τα μάτια τι σκληρές, απάνθρωπες τιμωρίες επεφύλασε η Χρυσή Αυγή στα μέλη αυτά του σκληρού πυρήνα, όταν κάνανε την οποιαδήποτε κίνηση να μην ακούσουν όχι διαταγές, να παραβούν ακόμα και επιθυμίες.